χρυσή χρονιά για την Κρήτη αναδεικνύεται το 2022, καθώς μετά το ρεκόρ αφίξεων την τουριστική σεζόν, φαίνεται ότι έρχεται και χρονιά ρεκόρ για το ελαιόλαδο, τόσο σε ποσότητα όσο και σε τιμή. Φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε να τη δούμε στην Κρήτη από το 1991. Το 1991 ο αείμνηστος Μανώλης Γαβαλάς είχε δώσει την τιμή τότε σαν πρόεδρος από την Ελεουργική στις 1.300 δραχμές. Σήμερα το λάδι στην Κρήτη κυμαίνεται από 4.30 μέχρι και 4.70. Είναι μια χρυσή χρονιά για το νησί, μια χρονιά με υπερβεντέμα από τα Χανιά μέχρι και τη Σιτία. Θυμίζοντας παλιότερες εποχές, το ελαιόλαδο της Κρήτης φέτος δείχνει να έχει πρωταγωνιστικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά το εμπόριο, με δεδομένο το πρόβλημα που εμφανίζει η Ισπανία και η Ιταλία λόγω κλιματικής αλλαγής και δίνει ένα ισχυρό προβάδισμα στο χρυσάφι του νησιού. Η Κρήτη μας αναμένεται να έχει πάνω από 100.000 τόνους λάδι. Είναι μια χρυσή χρονιά για το νησί, όπως ήταν και χρυσή χρονιά με τον τουρισμό. Είναι η χρονιά μας φέτος, με λίγα λόγια. Η χρονιά έχει ξεκινήσει, μπορούμε να πούμε, πιο σιγά από ό,τι υπολογίζαμε, πιθανόν λόγω της έλλειψης προσωπικού. Σε νούμερο ένα πρόβλημα φέτος αναδεικνύεται όμως η έλλειψη εργατών γης, που απειλεί σε μεγάλο βαθμό σημαντική ποσότητα παραγωγής να μείνει αμάζευτη. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, παραγωγοί ενεργοποιούν οικογένεια, φίλους και γονείς να συμμετέχουν στη διαδικασία. Τεράστιο πρόβλημα, δεν υπάρχουν. Έχει ξεκινήσει η ελαιοσυλλογή. Έχουμε καλά αποτελέσματα όσον αφορά τον καρπό και την απόδοσή του. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν εργάτες γης. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς ο καιρός είναι με το μέρος μας, δεν βρέχει. Επομένως, κάθε μέρα οι άνθρωποι κερδίζουν μέρες. Όπως ο κύριος Κώστας Ξηδιανάκης, 70 ετών, που μαζί με τη γυναίκα του και ένα φίλο τους, τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησαν να μαζεύουν τον καρπό από τα δέντρα, χωρίς να γνωρίζουν αν θα καταφέρουν ή αν θα προλάβουν πριν αρχίσει το κρύο να μαζέψουν το σύνολο της παραγωγής. Εργάτες δεν υπάρχουν. Και αυτοί που είναι εδώ οι ξένοι δεν κάνουν καλή δουλειά. Οπότε, τσι, μοναχοί μας. Εμείς τη μαζεύουμε μόνοι μας. Πού να βρω εγώ άτομα να έρθουν στη δουλειά. Δεν υπάρχουν χέρια. Και προσπαθούμε εδώ όπως μπορούμε. Ο καλός καιρός πάντως έχει ευνοήσει την ελαιοσυλλογή σε ό,τι αφορά τις συνθήκες. Πλην όμως την ίδια ώρα η ζέστη προβληματίζει έντονα μπροστά στην πιθανότητα να ευνοηθεί ο δάκος που απειλεί την ποιότητα του ελαιολάδου. Το μόνο που λίγο ανησυχεί είναι ότι ο καιρός βοηθάει ακόμα το δάκο και πιθανόν να, σε κάποιες περιοχές να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Επειδή είναι ζέστη ακόμα, όλος ο Οκτώβριο και Νοέμβριο ήταν καλοκαιρινές μέρες, αυτό βοηθάει το δάκο να πολλαπλασιάζεται. Υπάρχει λίγο ανησυχία, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά.